αποχαιρετούμε έναν άξιο αγωνιστή για τα ιδανικά του ΚΚΕ και του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πρωτοπόρο και αταλάντευτο μαχητή της ταξικής πάλης, που στάθηκε όρθιος σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης κομματικής ζωής του. Τον κομμουνιστή που με υπευθυνότητα ασκούσε πάντα τα κομματικά του καθήκοντα μέσα από τη συλλογική δράση, όχι μόνο στο κίνημα αλλά και στην οργάνωση της δουλειάς με κομμουνιστικά χαρακτηριστικά. Το παράδειγμα του, η πολύχρονη και πολυκύματη αγωνιστική ζωή του και το έργο του μένουν ως μια μεγάλη παρακαταθήκη για άθληση πείρας, γνώσης, δύναμης και αισιοδοξίας. Η αταλάντευτη στάση του στους πολύχρονους και πολύμορφους ταξικούς αγώνες θα μας εμπνέει για να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα, για να βαδίζουμε ορθά. Σύντροφε Κώστα, σε αποχαιρετούμε στο τελευταίο σου ταξίδι με μια υπόσχεση. Δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή την πιο σημαντική πηγή της δύναμής μας, το πιο πολύτιμο δίδαγμα της ιστορίας μας, ότι το κόμμα μας θα δικαιώνεται και θα πορεύεται ατρόμητα στην αποστολή του για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μόνο όταν στηρίζεται με εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, στην οργάνωσή της, στα αγωνιστικά υποδείγματα που κρύβει στις γραμμές της. Δεν θα ξεχνάμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια που επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά μέσα και από τη δική σου ζωή και δράση. Ανήκες στην κατηγορία εκείνη των αγωνιστών που στρατεύτηκαν από την εφηβεία τους χωρίς ταλαντεύσεις στην πάλη για την κοινωνική χειραφέτηση και τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η στάση σου αυτή, καθοδηγημένη από ταξική διέστηση και μπολιασμένη με τη μαρξιστική λενινιστική διαπαιδαγώγηση, σου επέτρεψε να αφουγκράζεσαι τις λαϊκές ανάγκες και σκέψεις, να ανασένεις με την ανάσα της εργατικής τάξης και των καταπιεζόμενων λαϊκών στρωμάτων και να παρεμβαίνεις μέσα από τις συλλογικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες σε κάθε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο. Ανέπτυξες με σεμνότητα και αποφασιστικότητα ιδιαίτερη σχέση με το λαό μας. Γι' αυτό ήσουν ευρύτερα αποδεκτός και οι εργαζόμενοι σε περιέβαλαν με εμπιστοσύνη ως εκφραστή της ταξικής γραμμής στο κίνημα. Ο σύντροφος Κώστας Μαρακουδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925 από γονείς εκπαιδευτικούς. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ. Ήταν το τρίτο από τα 5 παιδιά της οικογένειας. Όλα τα αδέρφια του στον αγώνα με διωγμούς, φυλακές, εξορίες. Αξίζει να αναφέρουμε αυτό που γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του 80 χρόνια αγώνες ο ίδιος ο σύντροφος Κώστας. Στις δύσκολες ώρες, όταν και τα 4 αγόρια της οικογένειας ήταν εξορία, ο πατέρας τους έγραφε συγκινητικά ποίηματα για το ξενιτεμό τους. Το καλοκαίρι του 1942 ο σύντροφος Κώστας οργανώθηκε στο ΕΑΜ Νέων και κατόπιν στην ΕΠΟΝ από την ίδρυσή της τέτοιες μέρες το 1943. Διετέλεσε γραμματέας του τομέα Κηφισιάς, του τομέα Βορείων Προαστίων και του τομέα Κέντρου Αθήνας της ΕΠΟΝ. Το 1944 εντάχθηκε στο ΚΚΕ και από τότε μέχρι το θάνατό του υπηρέτησε το κόμμα από υπεύθυνες θέσεις, τόσο κομματικές όσο και στο μαζικό κίνημα και στην νεολαία. Το Δεκέμβρη, τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944, πήρε μέρος στη μάχη του Ελλάς στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Για όλη του αυτή τη δράση φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε, συμπληρώνοντας πάνω από 10 χρόνια σε φυλακές και εξορίες, σε Βούρλα, Έγινα, Αβέροφ, Ικαρία, Γιάρο, Μακρόνισο και Παρθένη Λέρου. Από το 1945 αρχίζει η μακρά περιπλάνησή του στις φυλακές και τις εξορίες που του επιφύλαξε το αστικό κράτος. Το Γενάρη του 1945
συλλαμβάνεται για πρώτη φορά και κρατείται για 3 μήνες. Τον Ιούλιο του 1947 συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Ικαρία. Τον Ιούνιο του 1948 συλλαμβάνεται εκ νέου και φυλακίζεται στις φυλακές των Βούρλων, στη συνέχεια της Έγινας, για να καταλήξει στη Γιούρα την άνοιξη του 1949 μέχρι το 1952. Από εκεί οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ μέχρι το Μάη του 1953, όποτε και αποφυλακίστηκε. Όμως το Σεπτέμβρη του 1953 οδηγείται ξανά και στο λόγο απομόνωσης των αμετανόητων του δεύτερου τάγματος ειδικού στη Μακρόνησο, ως τον Ιούλιο του 1954, οπότε και απολύεται. Μετά την απόλυσή του, συμμετείχε δραστήρια ως μέλος του ΚΚΕ στους μεγάλους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες της δεκαετίας του 50 και του 60. Στις 21 του Απρίλη του 1967 συλλαμβάνεται και εξορίζεται στη γνώριμή του από τα παλιά Γιούρα. Από εκεί, τέλη Ιούνιου του 1967, με 200 κρατούμενους σε απομόνωση στο Παρθένι της Λέρου. Απολύθηκε με την κατάργηση του στρατοπέδου στις 8 Απρίλη του 1971. Η εξορία της χουντικής περιόδου, όπως ο ίδιος ο σύντροφος Κώστας αναφέρει στο βιβλίο του, υπήρξε πιο οδυνηρή, καθώς από το 1961 είχε παντρευτεί τη συντρόφισσα Κούλα Παπέλη και είχαν αποκτήσει και τα δυο τους παιδιά. Με τα δικτακτορικά, ο σύντροφος Κώστας αναλαμβάνει σοβαρό ρόλο στη μάχη των ταξικών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Υπήρξε δραστήριο συνδικαλιστικό στέλεχος, διατελώντας γενικός γραμματέας της Ένωσης Επαγγελματικών Λογιστών Πρωτευούσης, μέλος της διοίκησης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, γενικός γραμματέας και αντιπρόσωπος της ΕΣΑΚ ΣΥΓΜΑ. Από το 13ο συνέδριο του κόμματός μας το 1991 έως και το 16ο το 2005 εκλεγόταν πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Ήταν 3 φορές υποψήφιος βουλευτής του κόμματος και από το 2003 έως και το 2018 υπήρξε πρόεδρος στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών Σπίτι του Αγωνιστή. Ο σύντροφος Κώστας υπήρξε ακλόνητος και αταλάντευτος ως μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ σε όλες τις κρίσιμες καμπές του. Υπερασπίστηκε το κόμμα και τις αρχές του από την οπορτουνιστική διαλυτική δράση τόσο στην κρίση του 1968 όσο και σε αυτήν του 1991. Το υπηρέτησε ανυποχώρητα μέχρι την τελευταία του πνοή, τιμώντας την ιδιότητα μέλους και στελέχους του κόμματος. Σύντροφέ μας, φεύγεις και μας αφήνεις μια πλούσια και ανεκτίμητη κληρονομιά. Θα σε θυμόμαστε, θα σε σκεφτόμαστε στους καθημερινούς αγώνες. Η αγωνιστική σου αξιοπρέπεια και προσφορά, το παράδειγμά σου, η αναγνώριση της πολύπλευρης δράσης σου, η εκτίμηση όλων μας για σένα, ας είναι παρηγοριά για την αγαπημένη σύζυγό σου και συντρόφισσα Κούλα, τα αγαπημένα σου παιδιά Θοδωρή και Άγη, την αδελφή σου Ελένη, τα εγγόνια σου και για όλους τους συγγενείς σου. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Κώστα.